Και όλα αυτά πάνω σε ποια λογική, τι ακριβώς εξυπηρετούν, ποιο σχέδιο, έστω με ποιες διαδικασίες, σε ποιο βαθμό αυτή η λογική του Χασάπη δημιουργεί ένα σύγχρονο δημόσιο και ένα καλύτερο σχολείο, όταν οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια Ελλάδα της ύφεσης. Σχολικοί φύλακες δίνουν έναν αγώνα ο οποίος είναι ηρωικός. Ήταν πράγματι αξιέπαινη η προσπάθειά τους να αναδείξουν το δίκαιο του αγώνα τους ακόμα και με πεζοπορία από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Προφανώς κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν ασχολήθηκε με αυτό. Εμείς καταθέσαμε πρόταση νόμου στη Βουλή και τροπολογία για την απόσυρση της απόφασης της κυβέρνησης να θέσει σε διαθεσιμότητα και σε απόλυση. Και αυτή την στάση μας, αυτή τη θέση, θα την κρατήσουμε και θα τη θυμηθούμε και την επόμενη μέρα. Θέλω να σας μιλήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Η χώρα έχει υποστεί μία πρωτοφανή κοινωνική καταστροφή. Όταν μιλάμε για μεγέθη 30% επίσημης ανεργίας και 60% ανεργία για τους νέους ανθρώπους, αυτά είναι ποσοστά τα οποία δεν τα είχαμε δει ούτε μετά τον δεύτερο, την κατοχή και τον πόλεμο. Είναι σαν να βγαίνουμε από ένα πόλεμο. Ξέρετε, η προοπτική της ανασυγκρότησης δεν είναι μια εύκολη και απλή υπόθεση. Δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να βρεθείς ως διαμαγείας ξαφνικά στην κατάσταση που ήμασταν πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Όμως αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι να αντισταθούμε για να κερδίσουμε τον πόλεμο, να σταματήσει η καταστροφή και η κατοχή της χώρας. Να πούμε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Έχουν επιλέξει η Ελλάδα να γίνει μια αποικία χρέους στη νέα γερμανική Ευρώπη. Και αυτοί που μας κυβερνάνε δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να δέχονται εντολές. Να παριστάνουν τους λέοντες ότι τάχα διαπραγματεύονται και να προχωρούν σε άτακτες υποχωρήσεις, μετατρεπόμενοι συνήθως σε όρνηθες από λέοντες, ψηφίζοντας υπό το κράτος της απειλής όλες τις επιταγές που έχουν ζητηθεί, τις καταστροφικές αυτές επιταγές στη Βουλή. Και ευθύνη έχουν και οι βουλευτές που ψηφίζουν, ευθύνη όμως έχουμε και όλοι εμείς που θα βρεθούμε στην κάλπη. Είτε το θέλουν είτε όχι, θα βρεθούμε στην κάλπη. Δεν θα είναι για εθνικές εκλογές, φυσικά. Ψάχνουν να βρουν τρόπο να τις καταργήσουν αυτές αν μπορούσαν. Θα είναι όμως εκλογές με ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Βρισκόμαστε 4 χρόνια στο ίδιο έργο θεατές. Ποιο είναι αυτό το έργο? Μας λέγανε πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε επώδυνα μέτρα, διότι αλλιώς θα χρεοκοπήσουμε. Θυμάστε το παιχνιδάκι που παίζανε με τις δόσεις? Δεν πήραμε τη δόση, δεν θα μας δώσουν τη δόση. Ένα στημένο παιχνίδι μεταξύ με σημαδεμένη τράπουλα, παίκτες με σημαδεμένη τράπουλα, όπου βεβαίως πάντοτε στο τέλος υποχωρούσε κάτω από την πίεση η κυβέρνηση, η οποία όμως στην πραγματικότητα λειτουργούσε ως η μάντας μεταβίβασης του εκβιασμού των Βρυξελών και του Βερολίνου στον ελληνικό λαό. Σήμερα άλλαξε το τροπάρι, διότι θέλουν να παρουσιάσουν και επιτυχία. Εσείς το αποτέλεσμα επιτυχίας εδώ. Success story. Και δεν λένε αν δεν ψηφίσουμε τα μέτρα και αν δεν συμμορφωθούμε θα χρεοκοπήσουμε, αλλά λένε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να μοιράσουμε το πλεόνασμα.
τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι και εμείς από κάτω να πάρουμε τα ψίχουλα. Και από ό,τι βλέπω πάλι θα φέρουν στη Βουλή νέες απαιτήσεις που κάτω από την ίδια απειλή και τον ίδιο εκβιασμό θα καλέσουν τους βουλευτές για άλλη μια φορά να ψηφίσουν επώδυνα και καταστροφικά μέτρα. Φίλες και φίλοι, εγώ θέλω να σας μιλήσω όσο πιο ειλικρινά μπορώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευθεί και τη δέσμευση αυτή θα την κάνει πράξη ό,τι και να γίνει, στο βαθμό που έχει τη στήριξη του λαού και της κοινωνίας και πάρει μια καθαρή λαϊκή εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Κυβέρνηση που δεν θα αναφέρεται, δεν θα απευθύνεται μονάχα στους αριστερούς και στις αριστερές, διότι ο πόνος και η δυστυχία και η φτώχεια και η εξαθλίωση της μεσαίας τάξης και της εργατικής τάξης, της τάξης των εργαζομένων στη χώρα μας, δεν αφορά τους αριστερούς και τις αριστερές. Η συγκρότηση κυβέρνησης σωτηρίας από το ΣΥΡΙΖΑ είναι όρος εθνικής επιβίωσης. Και όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος της εκλογικής νίκης και της λαϊκής εντολής, τόσο μεγαλύτερη και η δύναμή μας να κάνουμε πράξη αυτά που υποσχεθήκαμε. Εμείς λοιπόν έχουμε πει δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζω οργανισμό. Κανέναν εξωτερικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση, όχι από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε τις αναφορές και τις εκθέσεις που κάνει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ύπαρξη της Τρόικας. Ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίζουν για το μέλλον μας. Το δεύτερο, θα αποκαταστήσουμε τις μεγάλες αδικίες, όλες τις πράξεις εκείνες που έγιναν κατά παράβαση του Συντάγματος και ταυτόχρονα θα θέσουμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Με δύο λόγια, καταργούμε το μνημόνιο, προχωρούμε το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, προχωρούμε το σχέδιο για την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης. Στόχος μας, ούτε ένας συμπολίτης μας, χωρίς τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε ρεύμα, σε φαγητό, σε στέγαση. Και με την κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων του μνημονίου, προχωρούμε στο δύσκολο έργο της αποκατάστασης των αδικιών όπως αυτών που αφορούν εσάς. Όλα αυτά θα είναι πράξεις που θα αφορούν τη νέα Βουλή και τη δυνατότητά της να αποφασίζει και να ψηφίζει βάσει της δημοκρατικής εντολής που θα έχει πάρει από τον ελληνικό λαό. Δεν τα θέτουμε σε διαπραγμάτευση με κανέναν δανειστή. Αυτό το οποίο θα θέσουμε σε διαπραγμάτευση είναι μία λύση βιώσιμη που θα αφορά όλη την Ευρώπη για το χρέος που πριν το μνημόνιο ήταν 120% του ΑΕΠ και μετά το μνημόνιο έχει φτάσει στο 175% με προοπτική το 2015 του χρόνου να είναι στο 205%. Αυτή ήταν η λύση και το success story που φέραμε. Δεν θέτουμε σε διαπραγμάτευση με κανέναν το ύψιστο χρέος μας να ανταποκριθούμε στην ανθρωπιστική κρίση, στον πόνο, στη δυστυχία, στην εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το πρώτο χρέος μας. Και μετά θα ασχοληθούμε με το άλλο χρέος. Δεν θα το αφήσουμε και το άλλο, διότι εμείς δεν είμαστε μπαταξίδες, όπως κάποιοι άλλοι που εδώ και 70 χρόνια έχουν ξεχάσει το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Θα ασχοληθούμε και θα ζητήσουμε μία λύση παρόμοια με αυτή που ευεργέτησε τη Γερμανία το 1953. Ευρωπαϊκή λύση που θα αφορά όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Το σχέδιό μας είναι αυτό, είναι καθαρό. Το αν θα υλοποιηθεί, εναπόκειται στο αν θα έχουμε την διαρκή και στεναρή υποστήριξη του ελληνικού λαού. Εμείς ξέρουμε ότι αυτός ο λαός και εσείς
μέσα σε αυτό το σύνολο ως υποομάδες που έχετε υποστεί μεγάλα πλήγματα. Δεν είσαστε, όπως κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν, παθητικοί δέκτες και αποδέκτες, αλλά αγωνιστήκατε και αγωνίζεστε. Είναι παράδειγμα ο αγώνας των σχολικών φυλάκων, των καθαριστριών, των καθηγητών. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο αγώνας, ο κάθε αγώνας από μόνος του και απομονωμένος, δεν θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα, δεν υπάρχει πολιτική λύση. Και πολιτική λύση σημαίνει με την πρώτη ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας στις ευρωεκλογές να δοθεί ξεκάθαρο και ισχυρό μήνυμα, ώστε την επόμενη να έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Στις 25 να ψηφίσουμε, στις 26 να τελειώνουμε με αυτούς που έχουν καταδυναστεύσει τη ζωή μας. Αυτή είναι η απάντηση. Και ένα τελευταίο. Ο δικός σας ο αγώνας, φίλες και φίλοι, και συνολικότερα του λαού μας, η κινητοποίησή σας για μας θα είναι περισσότερο αναγκαία μετά την εκλογική μας νίκη. Διότι το δικό μας σχέδιο για να εφαρμοστεί θέλει τη διαρκή στήριξη, τον διαρκή αγώνα και τη διαρκή κινητοποίηση της πλειοψηφίας του λαού μας. Εμείς δεν έχουμε μαζί μας ούτε τους μεγαλοκαναλάρχες, ούτε τους μεγαλοεφοπλιστές, ούτε τους μεγαλοβιομήχανους, ούτε τη διαπλοκή και φυσικά τους τραπεζίτες, οι οποίοι συνεχίζουν να διοικούν έχοντας χρεώσει ορισμένα δισεκατομμύρια στις πλάτες του ελληνικού λαού και έχουν τα κλειδιά των τραπεζών. Ξέρουμε, γιατί το έχουμε δει το έργο, θα πέσουν κατά πάνω μας και σε αυτές τις εκλογές και στις επόμενες. Με τρομοκράτηση, με απειλές, με εκβιασμούς. Μην ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, θα χάσεις τη δουλειά σου. Μην ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, θα χάσεις το χωράφι σου. Τα λεφτά που έχεις από τα αποταμιευμένες τράπεζες. Δεν ξέρω μη... Λοιπόν, τώρα δεν ψηφίσαν κάποιοι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτά τα πήρανε ο Στουρνάρας και ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όπως λέει μια λαϊκή παροιμία, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και το τσακώσανε. Ή να το πω διαφορετικά πάλι με λαϊκή παροιμία, είναι θα την πατήσουνε σαν την παροιμία με το λίγο και τα πρόβατα. Λοιπόν, εμείς δεσμευόμαστε να κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας όχι απέναντι στα πρόσωπά σας, απέναντι στην κοινωνία που βάλετε. Είναι η ηθική μας υποχρέωση. Όλοι μαζί όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο αγώνας θα είναι δύσκολος και πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι για να τον κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.